Κύριε Υπουργέ, υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του νόμου 3869 του 10, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6, παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποίηση του κώδικα δικηγόρων και άλλες διατάξεις, φέρνεται πραγματικά προς συζήτηση ένα ετερόκλητο νομοσχέδιο, που ρυθμίζει μια σειρά ανώμια μεταξύ τους θέματα. Αυτό δεν είναι καινούριο, είναι πάγια τακτική, το έχουμε δει να συμβαίνει και από άλλες κυβερνήσεις. Ωστόσο, ως πρακτική είναι απαράδεκτη, δυσχεραίνει και το έργο των βουλευτών και βέβαια, αν θέλετε, δημιουργεί και μια δυσκολία. Πραγματικά αναρωτιόμαστε για το ποια αρχή του νομοσχεδίου θα πρέπει να μιλήσουμε. Ουσιαστικά αποδεικνύει, αν θέλετε, και την αυταπάτη για τη δήθεν καλή νομοθέτηση και τη δημοκρατική νομοθετική λειτουργία της Βουλής. Θεωρούμε βέβαια ότι από αυτές τις ετερόκλητες ρυθμίσεις, οι βασικότερες είναι αυτές που αφορούν την τροποποίηση του λεγόμενου νόμου Κατσέλη. Παρότι οι αλλαγές αυτές στριμώχνονται σε ένα μόλις άρθρο, θεωρούμε ότι ίσως είναι και από τις σημαντικότερες αλλαγές, βέβαια, όπως και οι αλλαγές του κώδικα των δικηγόρων, στις οποίες θα σταθούμε στην πρώτη αυτή συζήτηση, επιφυλασσόμενοι να αναπτύξουμε πιο ολοκληρωμένα τις θέσεις μας και στην κατάρθρον. Με τις τροποποιήσεις του νόμου Κατσέλη, ουσιαστικά είχαμε κουβεντιάσει και την αναλυτικά στην προηγούμενη εβδομάδα στη συζήτηση για τον πτωχευτικό κώδικα. Θεωρούμε ότι και εδώ ολοκληρώνεται ουσιαστικά το έγκλημα σε βάρος των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών. Ξεμπερδεύεται με αυτόν τον τρόπο με ό,τι απομεινάρια υπάρχουν στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι ένα έγκλημα που εξελίσσεται όλα τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τα ζητήματα της υπερχρέωσης και φυσικά κλιμακώθηκε με το νέο πτωχευτικό κώδικα. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτού του είδους οι ρυθμίσεις και των δύο νομοθετικών παρεμβάσεων έχουν βέβαια ποικίλες προεκτάσεις και στοχεύσεις που σχετίζονται συνολικά με αναδιαρθρώσεις της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση ακινήτων, κεφαλαίου, την καταστροφή μικρών επιχειρήσεων, υπερσυγχωνεύσεων από μονοπόλια, μια τάση ουσιαστικά που υπηρετούσε και η προηγούμενη εκτεταμένη τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα και ολοκληρώνεται σήμερα. Ταυτόχρονα επιδρούν αναπόδραστα και στην αγορά ακινήτων, διευκολύνουν την απαλωτρίωση της μικρής ιδιοκτησίας στη γη με τη συγκέντρωσή της σε λίγα χέρια, που είναι βέβαια και αντικειμενική τάση στις συνθήκες της οικονομίας. Επιπλέον, επιφέρουν αντιδραστικές τομές στο σύστημα της απονομής της αστικής δικαιοσύνης, παραβιάζοντας βασικές υποτίθεται αρχές ακόμα και αυτού του αστικού δικαίου και τις αστικοδημοκρατικές ασφαλιστικές δικλείδες του. Βασικός στόχος των τροποποιήσεων του πρώτου κεφαλαίου είναι η επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, όσους έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν μετά τις 15 Ιουνίου του 2021. Για τις υποθέσεις όμως αυτές προβλέπεται μια ασφικτική από την άποψη τόσο προθεσμιών όσο και λοιπόν προϋποθέσεων διαδικασία επιτάχυνσης και επαναπροσδιορισμού νέας δικασίμου. Θεωρούμε ότι μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο απαιτείται από τους δανειολήπτες να συγκεντρώσουν ένα τεράστιο όγκο δικαιολογητικών και εγγράφων, μια διαδικασία που θα δημιουργήσει υπέρμετρο άγχος και πανικό και σε δανειολήπτες όσο και στους δικηγόρους τους, μάλιστα σε μια περίοδο όξυνσης της πανδημίας που καταλαβαίνετε ότι και όλες αυτές οι διαδικασίες περιορίζονται. Η ευθύνη βέβαια της επιτάχυνσης με την κατάθεση της σχετικής αίτησης επαναπροσδιορισμού μετατίθεται για ακόμα μια φορά στον οφειλέτη, φορτώνοντάς του ξανά και το κόστος της όλης διαδικασίας. Και βέβαια επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο η άμεση διεκπαιρέωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται, αν θέλετε, και η ουσιαστική συζήτηση των υποθέσεων αυτών. Φυσικά, για τις μακρινές δικασίμους στα ειρηνοδικεία, είναι ξεκάθαρο ότι δεν ευθύνονται οι ίδιοι οι δανειολήπτες, οι οποίοι για ακόμα μια φορά επιβαρύνονται με την επιτάχυνση και οι οποίοι έχουν περάσει ήδη την κοστοβόρα και αγχώδη διαδικασία της επικυρωποίησης των φακέλων τους της περίοδου 15-16. Είναι το πρόβλημα ιδιαίτερα οξυμένο στις μεγάλες περιφέρειες και ιδιαίτερα στην Αττική, που γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι οι δικά συμφτάνουν μέχρι και το 2028. Είναι χαρακτηριστικό ότι συζητιέται μάλιστα η αποσυμφόρηση των ειρηνοδικείων της Αττικής με τη χρέωση ορισμένων από τις υποθέσεις σε ειρηνοδίκες της επαρχίας, κάτι που έχει προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλες αντιδράσεις.
από τα ειρηνοδικεία της επαρχίας που και αυτά λόγω και της υποστελέχωσης δυσκολεύονται. Υπάρχει ήδη, υπήρχαν ενστάσεις και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την υπερφόρτωση των ειρηνοδικείων σε σχέση μάλιστα και με την νέα υπαγωγή των πτωχευτικών διαδικασιών στα ειρηνοδικεία. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, η αρχική αίτηση υπαγωγή στο νόμο θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε ποτέ. Ενώ η τυχόν προσωρινή διαταγή που έχει δοθεί και ρυθμίζει ουσιαστικά τις δόσεις καταβολών θα καταργηθεί. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ορθά έχει δεχτεί κριτική ως αντισυνταγματική, καθώς ουσιαστικά αποσύρονται ένδικα βοηθήματα που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου με πρόβλεψη του νόμου και χωρίς να παρεμβάλλεται η κρίση του δικαστή. Σωστά ασκείται κριτική ότι παραβιάζεται με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα πρόσβαση στο φυσικό δικαστή, που υποτίθεται ότι αποτελεί μια από τις κορονίδες της αστικής δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, και ουσιαστικά αποδεικνύεται και το ψευδεπίγραφο της δίθεν συμμόρφωσης με τις επιταγές της ΕΣΔΑ για το δικαίωμα στην δίκαιη δίκη. Και σε αυτό το νομοσχέδιο προωθούνται ηλεκτρονικές μορφές επεκτείνοντας το φακέλωμα των εργαζομένων και των λαϊκών νοικοκυριών. Εξάλλου είδαμε μια τέτοια ευρεία χρήση τους και στο νέο πτωχευτικό κώδικα. Χρησιμοποιείται η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την κατάθεση της αίτησης, της κοινοποίησης και άλλες διαδικασίες που ουσιαστικά κάνουν φύλο και φθερό τα δεδομένα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Προβλέπεται ειδικά τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα που υποχρεώνεται να καταθέσει ο δανειολήπτης για τα εισοδήματα τα δικά του όσο και του συζύγου του. Σημαντική θεωρούμε, αν θέλετε, παγίδα σε αυτές τις διαδικασίες είναι η υποχρέωση προσκόμιση φορολογικών στοιχείων εισοδήματος για το διάστημα μέχρι και 3 χρόνια πριν από το πρώτο δάνειο. Όμως με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι ουσιαστικά προετοιμάζεται η αποδοχή της γνωστής ένστασης του δόλου που κατά κόρον προβάλλεται από τις τράπεζες και χρησιμοποιείται για την απόρριψη των υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ο νόμος Κατσέλη είναι γνωστό ότι προβλέπει ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στον όποιο προστατευτικό του πλαίσιο τη μόνιμη αδυναμία πληρωμής στην οποία έχει περιέλθει ο φιλέτης χωρίς δόλο. Δηλαδή η αδυναμία πληρωμής κρίνεται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και η έλλειψη δόλου αφορά αυτή την αδυναμία. Με τα χρόνια όμως παγιώθηκε μια αντιδραστική νομολογία που επικυρώθηκε και από τον Άριο Πάγο μετά από σχετικές ενστάσεις των τραπεζών περί δόλου υπερδανισμού κατά το χρόνο λήψης του δανείου, ότι τάχα δηλαδή ο φιλέτης έλαβε το δάνειο ενώ ήξερε ότι δεν θα μπορεί να το αποπληρώσει και επεδίωκε δίθεν να ζει πολυτελή ζωή. Ουσιαστικά αποτυπώνει την όλη προσπάθεια που γίνεται και από πληθώρα μέσων να αποδοθεί υπερχρέωση και αδυναμία των λαϊκών νοικοκυριών να ανταποκριθούν στα δυσβάστακτα βάρη που έχουν φορτωθεί τα προηγούμενα χρόνια στη γνωστή θεωρία περί μπαταχτσίδων και στρατηγικών κακοπληρωτών. Είναι μια νομολογία που αφήνει κυριολεκτικά στο απειρόβλητο την αντιλαϊκή πολιτική, τις απανωτές περικοπές μισθών και συντάξεων, την υπέρμετρη φορολογία και γενικά την καταλήστευση του εισοδήματος του λαού που οδήγησε σε αυτή την αδυναμία πληρωμής. Εφόσον λοιπόν σήμερα με τις προτινόμενες αλλαγές προβλέπεται ουσιαστικά η υποχρέωση προσκόμισης στοιχείων κατά τον χρόνο λήψης του δανείου, ουσιαστικά προετοιμάζεται αυτή η εξέταση της σχετικής ένστασης προκαταβολικά, δηλαδή οφείλει ο φιλέτης να αποδείξει τα εισοδήματά του κατά τη λήψη του δανείου για να μην θεωρηθεί δόλιος και στρατηγικός κακοπληρωτής. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ευθεία παραβίαση των αστικών δικονομικών αρχών που οδηγεί στην αντιστροφή του βάρους της απόδειξης σε βάρος του ετούντα οφειλέτη, ο οποίος είναι γνωστό ότι είναι το αδύναμο μέρος και χρήζει προστασίας και δεν θα έπρεπε βέβαια να νομοθετούνται τέτοιου είδους διατάξεις. Με τις προτινόμενες ρυθμίσεις καταργείται ουσιαστικά και η ακροαματική διαδικασία και η εξέταση των μαρτύρων για την εκδίκαση των αιτήσεων του νόμου Κατσέλη. Ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια επέκτασης της έγγραφης διαδικασίας, όπως ήδη προβλέφθηκε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και για την τακτική διαδικασία, και μια γενικευμένη ουσιαστικά κατάργηση της ζωντανής ακροαματικής διαδικασίας. Θεωρητικά, μάλιστα, στη συγκεκριμένη διαδικασία, κάτι τέτοιο δεν συνάδει και με την ισχύουσα αρχή του λεγόμενου ανακριτικού συστήματος, όπου ο δικαστής δεν αρκείται ουσιαστικά σε αυτά που ισχυρίζονται οι δύο πλευρές, αλλά οφείλει να ερευνήσει την αλήθεια.
Η αποκλειστικά έγγραφη διαδικασία χωρίς μάρτυρες ελοχεύει σοβαρότατους κινδύνους για αυτή τη διερεύνηση πραγματικά της αλήθειας των αιτήσεων. Αποκλείει την διαμόρφωση άμεσης και ζωντανής εκτίμησης από τον δικαστή, τη δυνατότητα, αν θέλετε, επίκληση και απόδειξη εισοδημάτων που πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια ήταν αδήλωτα, γιατί πιέζονταν προς αυτή την κατεύθυνση και οι εργαζόμενοι από τους εργοδότες τους και ουσιαστικά δικαιολογούσαν αυτή τη δυνατότητα λήψης των δανείων και γενικά από άλλα στοιχεία που δεν μπορούν πολλές φορές να αποτυπωθούν με έγγραφα, αλλά αποτυπώνονται από την ίδια την κατάθεση του διαδίκτου και των μαρτύρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα η απόφαση προβλέπεται ότι θα εκδίδεται απόφαση μέσα σε 6 μήνες. Όμως καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, ότι με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση στα ειρηνοδικεία και ειδικότερα στις μεγάλες περιφέρειες, είναι σχεδόν αυτονόητο ότι η διάταξη αυτή είτε θα μείνει ανεφάρμοστη, είτε πολύ περισσότερο θα οδηγήσει σε αποφάσεις πρόχειρες και βιαστικές. Θεωρούμε ότι επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο το δεύτερο, δηλαδή τις μαζικές απορρίψεις των αιτήσεων. Θυμίζουμε μάλιστα ότι πρόσφατα υπήρξαν καταγγελίες ότι στη Σχολή Δικαστών καλλιεργείται μια τέτοια κατεύθυνση της οριδών απόρριψης των σχετικών αιτήσεων μέσω του εργαλείου της ένστασης του δόλου. Ακόμα και η προθεσμία για την έφεση, στην περίπτωση που δεν επιδοθεί η απόφαση, ορίζεται εξαιρετικά σύντομη. Είναι σε 6 μήνες από τη δημοσίευση και όχι σε 2 χρόνια όπως ισχύει γενικά στις περιπτώσεις μη επίδοσης αποφάσεων. Δηλαδή είναι εξαιρετικά πιθανόν ο δανειολήπτης να μην λάβει καν γνώση της δημοσίευσης της απόφασης και βέβαια να χάσει το ίδιο το δικαίωμα στην έφεση. Θεωρούμε δηλαδή ότι από όλες τις ρυθμίσεις που εισάγονται της τροποποίησης του νόμου διαμορφώνεται ένα κλίμα για σοριδών απορρίψεις και δικονομικά εμπόδια ώστε με αυτόν τον τρόπο να ξεσκαρταριστούν και η όποια αναπομείνουσα προστασία υπάρχει στην πρώτη κατοικία. Τώρα για τις αλλαγές στον κώδικα δικηγόρων, τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μεγάλη συζήτηση. Άλλωστε, οι τελευταίες εκτεταμένες τροποποιήσεις του 2013 που έγιναν ενσωματώνοντας ουσιαστικά τις διατάξεις για τη λεγόμενη απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, καθώς και μια σειρά άλλες αντιδραστικές ρυθμίσεις στη λειτουργία των δικηγορικών συλλόγων με ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, ενίσχυση των αναχρονιστικών μορφών στις αρχαιρεσίες τους με την προεδρικοκεντρική λογική που επικρατεί και άλλα. Γεννάται, αν θέλετε, το ερώτημα: χρειάζεται να αλλάξει ο κώδικας δικηγόρων? Αναμφισβήτητα χρειάζεται. Όμως σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που προωθείται. Μια τέτοια συζήτηση, άλλωστε, διεξάγεται στον χώρο των δικηγόρων για την αλλαγή του κώδικά τους, ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με χαμηλότερα εισοδήματα, να ενισχυθούν οι πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες στη λειτουργία των δικηγορικών συλλόγων. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν προβλέπεται στο παρόν νομοσχέδιο. Βασικά ζητήματα αιχμής είναι ακόμα και η κατάργηση της άσκησης των δικηγόρων, η κατοχύρωση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μισθωτών δικηγόρων που εργάζονται σε μεγάλες δικηγόρους εταιρείες ή σε άλλους δικηγόρους και θεωρούνται ως συνεργάτες. Το νομοσχέδιο κινείται στην ακριβώς αντίθετη λογική, ενισχύοντας ουσιαστικά το θεσμό της άσκησης και επεκτείνοντας μάλιστα το χρόνο της άσκησης στα δικαστήρια και στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες από τους 6 στους 12 μήνες, που είναι απόλυτα κατανοητό ότι ο σκοπός αυτής της ρύθμισης φυσικά και δεν είναι, όπως λέγεται, η πληρέστερη γνώση του ασκούμενου, αλλά η κάλυψη των κενών στον κρατικό μηχανισμό, για τις οποίες βέβαια θα έπρεπε να γίνουν προσλήψεις και όχι αυτά να μπαλώνονται με τους ασκούμενους δικηγόρους. Εμείς στηρίζουμε το πάγιο και διαχρονικό αίτημα στο χώρο των δικηγόρων για την κατάργηση της άσκησης. Θεωρούμε ότι είναι ένας αναχρονιστικός θεσμός που ουσιαστικά εξυπηρετεί την ανακύκλωση και την ανανέωση ενός ευέλικτου και ευθυνού υπαλληλικού επιστημονικού προσωπικού σε όφελος των μεγαλογραφείων και των μεγάλων δικηγορικών εταιριών, καθώς βέβαια και την κάλυψη διαφόρων αναγκών με τις τελευταίες αλλαγές του δημόσιου και κρατικού μηχανισμού. Με την διατήρηση της άσκησης όπως και κάθε μορφής μαθητείας, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στερείται τα δικαιώματα και την προστασία. Θεωρούμε ότι μόνη προϋπόθεση για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας θα πρέπει να είναι το πτυχίο, χωρίς εξετάσεις και άλλους πρόσθετους όρους όπως προσόντα, δεξιότητες
κλπ. Μάλιστα, μας ανησυχεί και μας προβληματίζει ιδιαίτερα η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των δικηγορικών συλλόγων και της Ολομέλειας, η οποία θα έχει ουσιαστικά την πλήρη ευθύνη και αρμοδιότητα για την απόδοση των επαγγελματικών προσόντων μέσω της εξετάσεως των ασκούμενων δικηγόρων. Θεωρούμε ότι αποκαλύπτεται και από αυτή την πλευρά ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι αποκτούν ένα όλο ένα και περισσότερο επιμελητηριακού χαρακτήρα και δεν μπορούν να θεωρούνται συνδικαλιστικά όργανα της πλειοψηφίας των δικηγόρων. Δεν θέλουν και δεν μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο αυτό, ενσωματώνοντας τα κατώτερα τμήματα των δικηγόρων στα συμφέροντα των ανώτερων τμημάτων τους κάτω από την προμετωπίδα της ενιαίας δίθεν επιστημονικής οργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση της αποκλειστικής ευθύνης για τη διενέργεια εξετάσεων στους δικηγορικούς συλλόγους θα ενισχύσει κάθε είδους εξαρτήσεις και θα εκφυλίσει ουσιαστικά την όλη διαδικασία. Οι προτινόμενες τροποποιήσεις εντάσσονται στις συνολικότερες εξελίξεις για την άσκηση των δικηγόρων και τη δημιουργία αποφύτων νομικών σχολών πολλών ταχυτήτων, την αυστηροποίηση των εξετάσεων και την κατεύθυνση για πιο γενναία υποψήματα σε αυτές, όπως βέβαια χαρακτηριστικά έχει δηλώσει και ο ίδιος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτι με το οποίο διαφωνούμε κάθετα. Θα αναφερθώ πιο αναλυτικά και στην αυριανή συζήτηση σε αυτά τα ζητήματα. Θεωρούμε, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, ακόμα θεωρούμε προβληματική την εισαγωγή στο έργο των δικαστικών επιμελητών των διαπιστωτικών πράξεων, ανεξάρτητα από την αυταπάτη που καλλιεργείται και στο χώρο των δικαστικών επιμελητών περί δίθεν αύξησης της ύλης τους. Θεωρούμε ότι όλη η ρύθμιση ενισχύει την κατασταλτική τους δράση σε ιονή ρόλο αστυνομικού. Εξάλλου είναι και η τάση της περιόδου για το ρόλο των δικαστικών επιμελητών να επιχειρεί ουσιαστικά η ενίσχυση του ρόλου του ως οργάνου εκτέλεσης με κατασταλτικά χαρακτηριστικά και όχι και να υποβαθμίζεται ουσιαστικά ο ρόλος του ως όργανο της επίδοσης. Για τα υπόλοιπα, για να μην καταχραστώ το χρόνο, θα αναφερθώ στην αυριανή συζήτηση. Θεωρούμε βέβαια και εμείς θετικό ότι αποσύρονται οι διατάξεις αυτές για τις προδικαστικές προσφυγές. Θα τοποθετηθούμε όταν έρθει η ώρα. Και βέβαια υπάρχει και μια συνολική κριτική ότι μια σειρά διατάξεις που αφορούν την κάλυψη κενών σε διάφορες θέσεις γίνεται με τη λογική με τα μπαλώματα, με τις μετατάξεις υπαλλήλων και όχι βέβαια με τον μόνιμους διορισμούς όπως θα έπρεπε. Δημιουργείται ουσιαστικά, ανοίγεται άλλες τρύπες, ανοίγεται άλλες, να καλυφθεί η νομική βοήθεια, αλλά θα πρέπει να μην...